Λοιπόν, Χρυσή, πες μας πώς και αποφάσισες να συνεργαστείς με το Ensemble Generabilis. Λοιπόν, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, με πρότεινε ένα μέλος της ορχήστρας που είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν και μου ακούστηκε πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση για μια ορχήστρα που αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από νέους, καθώς το νέο αίμα έχει περισσότερο ενδιαφέρον λόγω της διάθεσης, της φρεσκάδας και της δημιουργικότητας που ενδεχομένως να μας διαπνέει. Ένα από τα πιο νέα μέλη της ορχήστρας, πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα με βοηθήσει πολύ επαγγελματικά, καθώς για μένα αποτελεί μια εκπαίδευση και η γνωριμία με το ρεπερτόριο με το οποίο ασχολούμαστε στην ορχήστρα είναι για μένα πολύ σημαντική και μου δίνει εφόδια για να προχωρήσω. Όλους εμάς είναι μια νέα εμπειρία αυτή η ορχήστρα. Πώς θα μπορούσε το κλίμα να είναι αρνητικό και να μην είναι φιλικό όταν σε καλεί ο ίδιος ο μαέστρος της ορχήστρας να συμμετέχεις, μιλάτε τηλεφωνικά και δύο μέρες μετά αρχίζουν οι πρόβες. Η ορχήστρα μας αποτελείται από νεότερα σε ηλικία μέλη, αλλά και μεγαλύτερα επαγγελματίες μουσικούς οι περισσότεροι. Το κλίμα είναι πολύ φιλικό μεταξύ όλων και όσο πάει όλο και δαινόμαστε σαν ορχήστρα και σαν σύνολο γενικότερα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πολύ τον Πυραϊκό Σύνδεσμο αλλά και τον κύριο Χατζησίμο που μας παρέχει με όλη την καρδιά την αίθουσα των προβών μας, αλλά και την αίθουσα που θα κάνουμε την πρώτη μας συναυλία σήμερα το βράδυ του Σαββάτου. Κατάγομαι από την Κέρκυρα. Έχω περάσει το τμήμα μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Από όπου και με κάλεσε η ορχήστρα να έρθω να παίξω εδώ πέρα. Της εγώ συνδέχτηκα. Σπουδάζω σε οδείο στην Αθήνα. Είμαι στην προετοιμασία για το δίπλωμα. Και θεώρησα αυτή την ευκαιρία εδώ πέρα πολύ σημαντική. Γιατί είδα ότι τα μέλη αυτής της ορχήστρας είναι πολύ αξιόλογα. Και το ρεπερτόριο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Thank you.
Είναι μια φανταστική εμπειρία, η οποία ξεκίνησε ένα πρωί του Αυγούστου, πριν από 3 περίπου μήνες δηλαδή, όταν ξύπνησα στις μαύρες μου, όπως μου αρέσει να λέω, και σκεφτόμουν τι θα κάνω και λέω, δεν κάνω μια ορχήστρα στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν το project ξεκίνησε πάρα πολύ απλά, ξεκίνησε με χαμηλές προσδοκίες, όμως το πολύ θετικό είναι ότι ανταποκρίθηκαν πάρα πολλά άτομα σε αυτό το κάλεσμα, άτομα τα οποία είναι διπλωματούχοι οδείων, είναι απόφοιτοι από μουσικές σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία, μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, ένα υπέροχο κλίμα μεταξύ των μουσικών, το οποίο όπως καταλαβαίνετε με χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να δουλεύω με τα άτομα αυτά. Νομίζω πως άλλωστε και η χημεία μεταξύ των ανθρώπων θα βγει και στον ήχο απόψε στην πρώτη μας συναυλία και ανυπομονώ.